26, και όλε αυτέ οι φορολογίε αντίκτυπο στη δική μα την τσέπη. Σωστό. Είναι, η πράσινη φορολογία είναι απότοκο τη ε, λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Ναι. Δηλαδή, τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει. Προσπαθεί να μειώσει το αποτύπωμα του ανθρώπου, των επιχειρήσεων πάνω στο περιβάλλον. Mm -hmm. Άρα, προσπαθεί με κάποιου τρόπου, κάποιου κανόνε, ένα εκ των οποίων είναι η πράσινη φορολογία, να οθήσει τι επιχειρήσει, τον κάθε πολίτη να μειώσει αυτό το αποτύπωμα που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή όπως γνωρίζουμε και σε κάποια χαρακτηριστικά που δεν έχουμε βιώσει προηγουμένως όπως οι ψηλές θερμοκρασίες ναι. ή, ή, ή πολλές φυσικές καταστροφές. Όμως οι πράσινη φορολογία πρέπει να δούμε ότι έχουν ενταχθεί, έχουν μπει κάποιοι στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν μερικά χρόνια για το 2030, για το που πρέπει να είναι τα κράτη-μέλη. Δυστυχώ όμω υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσει, ή τουλάχιστον υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά και διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητα του κάθε κράτους-μέλους. Και η Κύπρο δεν είναι από τι χώρε που ήταν πιο προηγμένε σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και μας, αυτή τη στιγμή μα ταλαιπωρεί, ή μα βασανίζει, καλύτερα θα έλεγα το πώ θα πρέπει να, να, να φτάσουμε αυτού του στόχου. Σίγουρα θα πρέπει, γιατί οφείλουμε σαν κράτο μέλο να τηρήσουμε κάποιε δεσμεύσει έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, όμω, πρέπει να δούμε και το αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Ναι, το γεγονό ότι η Κύπρος δεν ήταν έτοιμη, κάποιοι φέρουν ευθύνη, κύριε Χατζουγιάννη. Παρ' όλα αυτά, τη λυπητερή στο τέλο ο κόσμο θα την πληρώσει πάλι. Ναι, μεν η πράσινη ε, η μετάβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αγκαίο γεγονό και όλοι γνωρίζουμε όλα αυτά με την κλιματική αλλαγή, αλλά... Πλέον υπάρχει και μια. Μεγάλη αντίδραση στους, μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτών και όχι μόνο των Κυπρίων. Οι Κύπροι τώρα καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι συμβαίνει, έτσι. Ε με αυτούς ακόμη, τους... ακόμη, ακόμη δεν, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ με αυτού του πράσινου τρόπου. Φόρους... Ούτε και οι. Ε, δηλαδή, α, α. ακούμε πράσινη μετάβαση, πράσινη φορολογία, μα μας ακούγεται κάτι στο, μα... στο μακρινό. Μα μέλμο. δεν είναι μακρινό. Τώρα α, έρχεται. Δηλαδή, α, θα πληρώνουμε πλέον, κυρίε και κύριοι, και φόρο, πράσινο φόρο άνθρακα στα καύσιμα. Άρα, δηλαδή, δεν μα ήταν όλο αυτό που ζούμε με τα καύσιμα καθημερινά, θα έρθει και επιπλέον τη φορολογία. Λόγια, λόγω αυτή τη πράσινη φορολογία, γιατί κάποιοι σε αυτόν τον τόπο έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα έκαναν και πάλι πληρώνουμε φόρου. Η, α πούμε, για ναι. ένα πολύ καλό παράδειγμα, η διαχείριση αποβλήτων. Γνωρίζουμε ότι και επιχειρήσει και τα νοικοκυριά. Δεν είναι σε στάδιο που διαχειρίζονται σωστά τα απόβλητα του. Έχουμε τα θέματα των μετακινήσεων, δηλαδή όλοι χρησιμοποιούμε ιδιωτικά οχήματα. Mm. Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου ε, με τα μέσα μαζική μεταφορά. Έχουν δηλαδή οργανωμένη διακίνηση. Εμεί ακόμη είμαστε στο επίπεδο που κινούμαστε. Ναι, αλλά μόνοι και αυτό μας. που λέτε με την ανακύκλωση, κύριε Χατζηγιάννη. Δηλαδή, ποια είναι τα κίνητρα που δίνονται στου πολίτε για να κάνουν ανακύκλωση. Και αυτοί που κάνουν την ανακύκλωση, την κάνουν πραγματικά και είναι κάπω στα τυφλά. Πέραν από εξαίρεση κάποιε περιοχέ, όπω ο Δήμο Αγλαντζά, που ανέλαβε ναι, την πρωτοβουλία. Αυτά είναι κάποια μέτρα ναι. που έρχονται να επιβάλλουν πρόστιμα βασικά. Δηλαδή, όσο ρηπαίνω τόσο, τόσο... Ναι, σωστό. Από την άλλη, όμω, αυτό που πρέπει να αλλάξει και παίρνει χρόνο είναι η κουλτούρα, δηλαδή να αντιληφθεί από ένα παιδί που γίνονται κάποια βήματα στα σχολεία τώρα γίνονται, για να του ναι. ενημερώσουν για την ανακύκλωση, για το αντίκτυπο στο περιβάλλον όλων αυτών που συμβαίνουν και πώ μπορεί να μα επηρεάσει. Γιατί από τη μια το πρόβλημα τι είναι. Η πράσινη φορολογία μα επηρεάζει σήμερα. Προσπαθούμε να βγούμε από ένα κύκλο. Ε, πληθωρισμού που είχε αυξήσει το κόστο διαβίωση πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε πιο καλό βαθμό όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ίδια στιγμή θα έρθουμε να επιβαρύνουμε τον οικονομικό, τον προπολογισμό τη οικογένεια αλλά και των επιχειρήσεων με αυτή την πράσινη φορολογία. Το πρόβλημα εδώ τι είναι, ότι επιβάλλουμε κάποια φορολογία για να πιάμε κάποιου στόχου το 2030 για να δει ο μέσο πολίτη και επιχείρηση τον αντίκτυπο στο περιβάλλον Πιθανόν μετά από 50 χρόνια και δεν είναι εύκολο να το καταλάβει. Και θα το δει, κάποιος. γιατί μια ήπειρο όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, μόνη τη δεν μπορεί να κάνει και θαύματα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, Όχι, κύριε Χατζηγιάννη. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Συγγνώμη, ε, και έλεγα προηγουμένω ότι υπάρχουν και αντιδράσει εντό των Ευρωπαίων πολιτών. Μα είναι λογικό. Έχουν κουραστεί με αυτή την... Ναι, είναι αναγκαίο χρειαζόμαστε να είμαστε πιο κοντά στο περιβάλλον. Είναι τεράστιε οι αλλαγέ όσον αφορά το κλίμα και όχι μόνο, που είναι και επιπτώσει και στον ανθρώπινο οργανισμό και στην επιβίωση του κάθε ενό μα. Αλλά παρόλα αυτά, δεν μπορεί μια ήπειρο όπω την Ευρώπη να κάνει αυτή την τεράστια αλλαγή. Οι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επιβαρύνονται με φορολογίε, με πράσινε φορολογίε. Πρέπει όλοι να πάρουν ηλεκτρικά οχήματα που στοιχίζουν πολλέ χιλιάδε ευρώ τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρέπει να κάνουν το ένα, πρέπει να κάνουν το άλλο. Και αν κοιτάξει γύρω σου, πέραν από την Ευρώπη, βλέπει χώρε όπω είναι η Κίνα, παραδείγματο χάρη, α, οι οποίε δεν έχουν καν στη βλέψη του, κύριε Χατζουγιάννη, να αλλάξουν το σκηνικό. Είναι ένα τεράστιο θέμα και σωστά το, το θέτεται. Επίση το γεγονό ότι και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ναι, μεγάλε αντιδράσει mm. γιατί. Ναι, μεν είναι ωραία να βάζει μεγάλο στόχου, αλλά πρέπει οι στόχοι να είναι και ρεαλιστικοί. Και νομίζω αυτή τη στιγμή, mm. το 2024, πολλοί από αυτού του στόχου που έχουν τεθεί τόσο. Γιατί την Κύπρο δεν το συζητώ, οι περισσότεροι στόχοι είναι... δεν είναι εφαρμόσιμοι και ρεαλιστικοί. Θα γίνει προσπάθεια, η κυβέρνηση οφείλει να βάλει ένα πλάνο για το πώ ε, θα. Τουλάχιστον να είμαστε κοντά στην ε, επίτευξη των στόχων. Αλλά θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η κυβέρνηση, η δική μα, αλλά και οι υπόλοιπε κυβερνήσει να ξαναδούν κάποια πράγματα, να υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει ανάλογα και με τα ναι. χαρακτηριστικά τη κάθε χώρα. Οι απόλυτοι κανόνε όπου ισοπεδώνουν του πάντε και την κάθε χώρα, ανεξαρτήτω αν είναι ένα μικρό νησί όπω η Κύπρο, που γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε διασύνδεση εύκολη, θα πρέπει να πάρει αεροπλάνο δεν είναι εύκολο, ούτε, Σωστό. ούτε καν πλοία υπάρχει διασύνδεση εκτό από την Ελλάδα. Άρα υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα τη ναυτιλία. Γνωρίζουμε ότι η Κύπρο είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο για την ναυτιλία και γνωρίζουμε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του carbon free, δηλαδή το να υπάρχει λιγότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον μέσω του διοξιδίου του άνθρακα, είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Άρα, από τη μια βάζουμε στόχου. Είναι και ένα θέμα το οποίο συζητάμε τώρα. Στο να στο χώρο μην της είμαστε ναυτιλίας. θεωρητικοί, ναι. να είμαστε και επί του πρακτέου και να μπορούμε να εφαρμόσουμε και να, να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, όταν βάζει πάρα πολύ και ο μέσο πολίτη λέει: Μα γιατί να κάνω αυτά τα ε, πράγματα. Αφού ποτέ δεν θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και γιατί να έχω όλε αυτέ τι επιπτώσει και στην οικονομία μου. Όπω είπατε προηγουμένω, στον τομέα τη ναυτιλία, ε, κύριε Χατζουγιάννη, και δεν είναι μόνο τομέα τη ναυτιλία. Ε, δεν λέμε, δεν μηδενίζουμε και προ Θεού όλε αυτέ οι αποφάσει που λαμβάνονται από κάποιου στι Βρυξέλλε. Καλώ λαμβάνονται. Χρειάζεται αυτή η μεταβασία, Αλλά είναι καλό, όπω είπε και ο κύριο Χατζηγιάννη, να βλέπουμε και τι γίνεται σε κάθε, κάθε χώρα κράτο μέλο. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μια αίθουσα στι Βρυξέλλε και περνούμε. Α, θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη πράσινη. Ε, μα πώ την κάνουμε την Ευρώπη πράσινη και με ποιε επιπτώσει στου πολίτε τη Ευρώπη, κυρία Χατζηγάνη. Δυστυχώ τώρα τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά θα υπάρξουν και συνταξιούχοι που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο το νερό, περισσότερο τα καύσιμα. Εδώ δεν του φτάνει η σύνταξη, του ζητούν περισσότερα. Όλα αυτά ο κόσμο θα τα βιώσει του επόμενου μήνε. Και εκεί πιστεύω εγώ ότι θα υπάρξουν και οι αντιδράσει και εκεί Όπως... θα πρέπει να κληθεί η κυβέρνηση να πάρει αποφάσει. Όπω επίση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει που αποτελούν ε, ναι. το 95-96% τη κυπριακή οικονομία, αυτέ και αν θα υποφέρουν. Ναι. Γιατί θα πρέπει είτε λόγω τη πράσινη φορολογία θα αυξηθεί το κόστο, αλλά επιπλέον γνωρίζουμε ότι και οι τράπεζε Μέσω των οδηγιών τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον θα δίνουν δάνεια και τα επιτόκια θα αυξάνονται για τι επιχειρήσει που δεν, είναι, δεν συνάδουν με κάποια περιβαλλοντικά Α, πρότυπα. Μάλιστα. Και σα λέω από τώρα ότι ξεκάθαρα η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη Κύπρου δεν συνάδουν με αυτά τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχει θέσει ο στόχο. Και η Ευρω... πότε θα γίνει αυτό με τι τράπεζε, Άμεσα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Του επόμενου μήνε θα αρχίσει μια άσκηση όπου αν μια μικρομεσαία επιχείρηση πάει για να δανειστεί, θα της λέει για παράδειγμα, εάν τηρείς αυτά τα κριτήρια θα σου δίνω χαμηλό το κοδάνιο, 2-3%. Εάν δεν τα τηρείς θα πας το 7-8%. Και σας λέω ότι είναι, είναι ξεκάθαρο ότι πολύ λίγε επιχειρήσει θα τηρούν Μάλιστα. τα πρότυπα για να έχουν χαμηλό Μα το πολύ λίγε θα τηρούν ήδη και όχι μικρέ στην Κύπρο, αλλά και μεγάλε. Τώρα, ε, κύριε Χατζηγιάννη, μια και σα έχουμε την Πέμπτη, έχουμε και η Group Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφασίζει για μείωση επιδοκίων μετά από τόσου μήνε, ή δεν ξέρω. Νομίζω συζήτηση θα γίνει. Α. Δεν αναμένεται μείωση του επιδοκίου. Έχουμε πει ότι ο πληθωρισμό στην Κύπρο είναι γύρω στο 2,2% και στην Ευρωζώνη 2,6% με τα στοιχεία του Φεβράρι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε μακριά από το στόχο που έχει τεθεί του 2%. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να αναμένουμε μειώσει επιτοκίων που θα είναι μικρέ, 0,25% πιθανόν, από τον Ιούνιο και μετά. Αυτό Άλιστη. λένε όλε οι αναλύσει. Το δεύτερο εξάμεινο του 2024 θα υπάρχει μια σταδιακή μείωση. Θα είναι βεβαίω ένα θετικό, ε, θε, θετικό σημάδι για το ότι έχουμε περιορίσει τον πληθωρισμό, ότι μπαίνουμε σε μια άλλη. Κατάσταση πραγμάτων όπου δεν θα αυξάνονται τα επιτόκια αλλά θα μειώνονται. Mm -hmm. Όμω θα πρέπει να προεδοποιήσουμε ότι δεν αναμένεται να πάμε σε καιρού μηδενικών επιδοκίων όπω είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Είχατε κάνει τη σα εδώ ευχαριστώ. να είστε καλά. Πάμε στι Βρυξέλλε. Πάμε στον Παύλο τον Πίτσα, τον συνάδελφο, γιατί ο Υπουργό Εσωτερικών, ο Κωνσταντίνο Ιωάννου, βρίσκεται εκεί για το μεταναστευτικό. Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι.